και ενδιαφέρον απέναντι, απέναντι στον πολιτισμό και στην κοινωνία. Και απέναντι στο μεγάλο μνημείο εδώ στην πόλη της Λάρισσας, στο μοναδικό θέατρο. Γιατί έβαλε τάξη, αρχή, μέση και τέλος, με στρατηγική, με χρονοδιάγραμμα, αλλά και με χρηματοδότηση. Ολιστική προσέγγιση. Για πρώτη φορά δεν υπάρχει η δημιουργική ασάφεια και η σαφής ασάφεια. Για πρώτη φορά υπάρχει ολοκληρωμένο χρονοδιάγραμμα μαζί με την αρχαιολογία και τους ανθρώπους της αρχαιολογίας, οι οποίοι δουλεύουν πάρα πολύ καλά εντατικά, αλλά δουλεύουν και ελεύθερα. Δεν δουλεύουν ζητιανεύοντας, δουλεύουν γιατί αυτό που ζητούν το έχουν και μάλιστα όσο δυνατόν στην ώρα τους. Και έχουμε αποκτήσει. Χάρη της περιφέρειας. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, διότι το πρόγραμμα είναι χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση από χρηματοδότηση του ΠΕΠ. Του ΠΕΠ Θεσσαλίας. Αλλά έχουμε μια μεγάλη συνεργασία, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι ο πολιτισμός είναι η αιχμή του δόρατος της ανάπτυξης. Είναι βαθύ αναπτυξιακό εργαλείο και τα μνημεία πρέπει για να προστατεύονται να αποδίδονται στους πολίτες. Και αυτό είναι δόγμα της Λίνας, το οποίο ακολουθούμε γιατί είναι σοβαρό και αποτελεσματικό. Και εδώ υπάρχει μια αυτοματοποιημένη εργασία. Είναι για πρώτη φορά που το Υπουργείο Πολιτισμού, Περιφέρεια και εργαζόμενοι στο πολιτισμό δουλεύουν με αυτοματισμό, συνεργασία, συνέργεια, σοβαρότητα, υπευθυνότητα και χρονοδιάγραμμα.